Ντάλα ήλια τώρα με χωμάτινο εξοπλισμό. Τι να πω. Έλα Νικό. Έλα καλημέρα. Εγώ έχω φτάσει. Απλά έχεις καταλάβει ότι είμαι με το S1000XR. Ναι. Με το XR, το on-off. Οκ. Okay. Στην πίστα μέσα, στα χώματα. Οκ. Okay. Εντάξει. Περιμένω. Καλημέρα Νίκο. Ακόμα. Γιατί δεν ντύθηκε. Θα ντυθώ τώρα, απλά το μηχανάκι που έχω φέρει είναι ασφάλτινο. Τι είναι? Είναι ασφάλτινο, είναι το S1000XR, δεν έχει καμιά σχέση με αυτό εδώ. Καλά, καλά. Δίσου. Και αυτό ας το δούμε συνέχεια. Έχεις εσύ εδώ κομμάτι. Εγώ θα πάρω το ασφάλτινο. Να ντυθείς, θα πάω μια βόλτα. Γιατί φίλε αργείς. Πόσο ασφαλτινό είναι. Πόσα άλογα είπες ότι είναι? 160. 160. Αυτή ήταν η πρώτη βόλτα. Λίγο παραπάνω, εντάξει. Από ό,τι βλέπω, άξιζε τον κόπο όμως, ε. Ήταν επειδή είχε ασφάλινα λάστιχα. Και... Για όσους δεν καταλάβατε ή για όσους δεν γνωρίζετε, στην παρέα μας απόψε έχουμε τον Νίκο Σπανό. Καλά, καλά. Πάμε να σε κανένα βουνό τώρα και άστε τον Νίκο Σπανό.
Όπως σας είπα και πριν, στην παρέα μας απόψε έχουμε τον Νίκο Σπανό. Νίκο, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθατε. Να είσαι καλά. Ο Νίκος, για όσους δεν ξέρουν, είναι ιδιοκτήτης της σχολής All Road Training. Επίσημος οδηγός, να το πω. Συνεργάτης της BMW Motorrad. Όταν μου είπες ότι το S1000XR μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα, ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν σε πίστεψα. Δεν είσαι ο μόνος. Εντάξει, γενικώς είναι μια μοτοσυλλίδα που είναι λίγο δύσκολο κάποιος να πιστέψει ότι, να κατανοήσει ότι μπορεί να κινηθεί έστω και σε έναν πολύ απλό χωματόδρομο και λόγω της εικόνας της και λόγω της υποδύναμης των τεχνικών χαρακτηριστικών. Εμείς τον αφήσαμε τον απλό χωματόδρομο. Ναι. Νομίζω ότι δεν τον πατήσαμε και καθόλου. Η μοτοσυκλέτα αυτή έχει κατασκευαστεί και έχει το τίτλο Sport Adventure την BMW Motorrad. Και εγώ όταν πρωτοάκουσα το τίτλο Sport Adventure ήμουν σίγουρος ότι υπάρχει και το Adventure στοιχείο. Τώρα το σε τι έκταση και σε τι ποσοστό αυτό είναι μια άλλη ζήτηση. Έχουμε μια μοτοσυκλέτα που είναι 160 άλογα. Ναι, ναι. Έτσι. Φοράει το μοτέρ του S1000R. Είναι ένα ψηλό superbike. Σίγουρα οι επιδόσεις του στην άσφαλτο είναι πάρα πολύ κοντά σε ένα superbike. Ειδικά αν αλλάξεις τα προγράμματα, ξέρεις, αυτά τα dynamic, τα road, τις χαρτογραφίες ακριβώς και τα σεταρίσματα των αναρτήσεων. Νομίζω ότι για τις συνθήκες της Ελλάδας είναι απίστευτα ικανή μοτοσυκλέτα να περάσει κάποιος πάρα πολύ καλά. Τώρα στο χώμα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο, είναι γεγονός ότι χρειάζεται μια, όχι πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά χρειάζεται μια προηγούμενη εμπειρία οδήγηση. Δηλαδή, ένας αναβάτης ο οποίος δεν έχει πατήσει ποτέ στη ζωή του στο χώμα, είναι λίγο δύσκολο. Να διαχειριστεί και τα 160 άλογα. Να διαχειριστεί αυτά τα 160 άλογα. Βεβαίως, τα ηλεκτρονικά είναι εδώ. Σε μια απλή βόλτα, εάν θα ήθελα να δώσω μια συμβουλή σε κάποιον αναβάτη που okay, κάνει ένα ασφάλινο ταξίδι, βλέπει ένα μέρος το οποίο ή βλέπει στο χάρτη μια διαδρομή η οποία είναι δασικός κομματόδρομος, πατημένος, ξέρει ότι δεν είναι κάτι enduro extreme. Αφήνει όπως είναι τα ηλεκτρονικά όλα και μπορεί εύκολα να το διασχίσει χωρίς να χάσει έναν προορισμό, ας το πούμε, πιο ιδιαίτερο, ο οποίος ακριβώς είναι στο χώμα. Τώρα από εκεί και πέρα, οι πιο advanced αναβάτες έχουν δυνατότητα να κάνουν και πιο advanced πράγματα. Στο σχολείο σου έχει έρθει ποτέ μαθητής με S1000XR? Όχι. Προς το παρόν δεν έχει έρθει. Ενώ στο εξωτερικό έχει αρχίσει το XR να δείχνει δείγματα. Τι δείγματα? Ενώ δείγματα ιδιοκτητών που χρησιμοποιούν το μοτοσυκλέτα και στο χώμα. Στην Ελλάδα, επειδή είμαστε λιγάκι λίγο πιο, ας το πούμε, πίσω σε κάποια πράγματα, όσον αφορά κυρίως τους λόγους που αγοράζουμε μία μοτοσυκλέτα, νομίζω ότι θα αργήσουμε λιγάκι. Κάποια στιγμή θα γίνει. Γιατί αυτός ο οποίος θα κάνει το βήμα θα καταλάβει ότι εντάξει, okay, δεν είναι κάτι. Ίσα περνάει ακόμα καλύτερα, έχει ένα πιο εκτεταμένο εύρος χρήσης. Πάντως, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο κομμάτι που μπήκες μέσα στις λάσπες. Εκεί περίμενα ότι θα σταματήσουμε. Αλλά εγώ αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι αν ρίξει μια προσεκτική ματιά κάποιος, θα δει ότι το μπροστινό φτερό, επειδή μου ανέφερε στο θέμα του κολλήματος, είναι πολύ κοντό και αρκετά ψηλό, δηλαδή είναι δύσκολο να στομώσει. Η ποδιά είναι αρκετά γερή, αντέχει στα χτυπήματα, στις καταπονήσεις. Και το πίσω φτερό, έτσι. Και το πίσω φτερό έχει μεγάλη απόσταση. Τα συνεμπλοκ από τα μασπιέ είναι αφαιρούμενα. Και για ποιο λόγο να είναι αφαιρούμενα, αν η μοτοσυκλέτα ήταν μόνο για την άσφαλτο? Δηλαδή σε ένα 1000R δεν είναι αφαιρούμενα, τα ελαστικά συνεμπλοκ είναι μόνιμα επάνω. Η πίσω θέση του συνεπιβάτη. Και αυτή είναι αφαιρούμενη. Τα μασπιά ακριβώς και αυτά είναι αφαιρούμενα. Το τιμόνι είναι ακριβώς το ίδιο όπως ένα GS. Ίδιο πλάτος, ίδια διατομή. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ρυθμίζεται εύκολα και μπορείς να το φέρεις στη θέση που θέλεις. Για να οδηγήσεις όρθιος. Για να πούμε 91 ακριβώς. Μπορείς να το οδηγήσεις πολύ εύκολα όρθιος. Το ρεζερβουάρ στο επάνω τμήμα σου δίνει τη δυνατότητα να το οδηγήσεις όρθιος. Δεν έχει γωνίες που να κόβουν τα γόνατα και να μην μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση. Συν τη σέλα, η οποία δεν έχει πολύ μεγάλο βαθούλωμα σε σχέση με το ρεζερβουάρ, πράγμα το οποίο κάνει αρκετά εύκολη τη μετατόπιση και το να σηκωθείς εύκολα από τη σέλα και να ξανακαθίσεις και να σηκωθείς στα μασπιά. Είναι γενικώς μια, ας το πούμε, μοτοσυκλέτα, okay, δεν είναι RGS, αλλά δεν είναι
κιόλας έχει τα στοιχεία που χρειάζεται προκειμένου να το σετάρεις και να οδηγήσεις έτσι όπως πρέπει και στο χώμα. Νίκος, έχεις τη σχολή All Road Training, έτσι, η οποία ειδικεύεται σε εκδρομές και σε μαθήματα. Ναι, εμείς αυτό το πράγμα κυρίως το οποίο παρέχουμε είναι εκπαίδευση. Δείχνουμε στον κόσμο, μαθαίνουμε τον κόσμο πώς να χρησιμοποιεί αυτές τις μοτοσυκλέτες σε off-road παιδεία, είτε πρόκειται για την πολύ απλή βασική εκπαίδευση, δηλαδή το ότι πάω σε ένα νησί και για να μην σκοτωθώ πώς περνάω ένα χωματόδρομο, είτε είναι σε πολύ advanced επίπεδο, θέλω να τρέξω αγώνες. Υπάρχουν 5 διαφορετικά level μαθημάτων, υπάρχουν στο ενδιάμεσο κάποια off-road days, όπως θα ονομάζουμε, τα οποία γίνονται και μάλιστα σε αυτή την περιοχή, στην Ανάβησα, που είμαστε, όπου οι αναβάτες από level σε level έχουν δυνατότητα να κάνουν την πρακτική εξάσκηση με εμάς. Διοργανώνουμε πολλά ταξίδια off-road, ιδιαίτερα θα έλεγα υψηλού τεχνικά επίπεδου. Να πούμε ότι δεν χρειάζεται να έχει κάποιος BMW για να έρθει, έτσι, όχι, δεν είναι. Όχι, και δε, αν είναι δυνατόν. Εδώ για εμένα. Ναι, για να μην το παρεξηγήσει όχι, ο κόσμος. Για εμένα αυτό είναι. Είμαστε μια πολύ μεγάλη οικογένεια, γιατί έτσι βλέπω τους αναβάτες. Στο μάθημα θα μιλήσουμε και θα βοηθήσουμε και θα δώσουμε όλες τις συμβουλές και σε άλλους αναβάτες, διότι είμαστε σε αυτήν. Ας το πούμε, τη διαδικασία εκπαίδευσης με τον κόσμο πλέον κοντά στα 15 χρόνια. Οπότε, αντιλαμβάνεις, έχουμε εικόνα αρκετά καλή και στο τι γίνεται με τις άλλες εταιρείες και τι ιδιαιτερότητες υπάρχουν. Ουσιαστικά αυτό είναι. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία του να πούμε ότι αυτή η μοτοσυκλέτα ή η άλλη μοτοσυκλέτα. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τον Γιάννη, ο οποίος έχει μια χή μοτοσυκλέτα, να περάσει καλά με αυτήν σε όλα τα τέρα. Ο κόσμος ο οποίος εμπιστεύεται και τη σχολή μας και την προσπάθεια την οποία κάνουμε όλο ένα και αυξάνεται και σίγουρα δεν είχε καμία σχέση συγκριτικά με το 2003 όταν ξεκίνησα και εντάξει τα πράγματα ήταν σε πολύ πρωτογενές επίπεδο. Όλα καλά. Θεωρείς ότι έχεις συμβάλει, έχεις βάλει το λιθαράκι σου όσον αφορά το επίπεδο των Ελλήνων εντουράδων? Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό. Το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι θέμα ταπεινοφροσύνης. Είναι θέμα το ότι δεν μπορώ να το πω εγώ. Ότι έχουν περάσει πλέον χιλιάδες άνθρωποι, έχουν περάσει. Το ότι κάποιοι από αυτούς συνεχίζουν και είναι στα βουνά και κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα είναι επίσης αλήθεια. Το ότι κάποιοι από αυτούς έχουν γίνει και επαγγελματίες στον χώρο τον δικό μας, επίσης είναι μια πραγματικότητα. Άρα απαντάς τώρα, μέσα στο ερώτημα. Τώρα το εάν έχουμε βοηθήσει, το κατά πόσο έχουμε βοηθήσει και στο εάν εγώ προσωπικά έχω συμβάλει, αυτό νομίζω ότι θα κάνουμε μια συζήτηση όταν θα συνεχίσουμε να κάνουμε τον τούρο στα 70 μας, που τα έχουν περάσει αρκετά χρόνια, τότε θα μπορούμε με μεγαλύτερη διάδεια και ψυχραιμία να δούμε τι πραγματικά έφερε αυτό η όλη προσπάθεια. Εύχομαι να γίνει. Η στόχη σου ποιοι είναι? Θα γίνει, μακάρι. Στόχοι σου ποιοι είναι? Έχεις στόχους? Ναι, έχω στόχους. Έχω στόχο να ευχαριστιέμαι με τα βουνά, που αγαπώ πάρα πολύ. Έχω στόχο η οικογένειά μου να είναι καλά. Έχω στόχο να συνεχίζω να έχω την προσωπική μου υγεία για να μπορώ να κάνω αυτό που κάνω και που αγαπώ τόσο πολύ. Με τους αγώνες ασχολείσαι? Εντάξει, πλέον όχι, δεν ασχολούμαι. Λόγω χρόνου ή... Κυρίως λόγω χρόνου. Είναι πάρα πολλά τα μαθήματα και τα ταξίδια και δεν μπορώ. Θα ήθελα να μπορώ να, μια φορά τουλάχιστον τον χρόνο να τρέξω κάποιο μαθήμα. Αλλά δεν είναι ζητούμενο. Ο βασικός μου στόχος είναι να σκοτώνονται λιγότεροι άνθρωποι στους δρόμους. Εάν έχω ένα στόχο επαγγελματικό, ο βασικός μου στόχος είναι να μπορέσουμε να πείσουμε τους Έλληνες αναβάτες να φοράνε τον εξοπλισμό τους, να φοράνε το κράνος τους, να σέβονται τον κοινωνικό τους περίγυρο με τον τρόπο που οδηγούν, να αγαπήσουν τα βουνά, να μην ταλαιρώνουμε, να μην τους βάζουμε φωτιά. Αυτός είναι στόχος, ναι. Όντως. Αυτός είναι στόχος. Και αυτό προσπαθώ πάρα πολύ να κάνω. Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και... Σε ευχαριστώ για την παρέα, γιατί σήμερα πέρασαμε πολύ καλά. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, η αλήθεια είναι. Δεν το περίμενα. Νόμιζα θα πάμε, θα τραβήξουμε κάποια πλάνα το XR. Αλλά εμείς το πήγαμε και λίγο παραπάνω, κάναμε και τη βόλτα μας.
Πέρασαμε ωραία. Να δώσουμε ραντεβού την επόμενη φορά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Φτάσαμε. Κλείνοντας, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην BMW Βαγιανέλης για την παραχώρηση του S1000XR και να ζητήσω και ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη για την κατάσταση που το επιστρέφουμε.